Καλησπέρα. Το μάθημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η τελευταία έννοια από τι βαριέ έννοιε που είχαμε πει στο πρώτο μάθημα ότι εισάγει η C σε σχέση με τι διαδικαστικέ γλώσσε του προγραμματισμού. Οπότε καταφέραμε και μάθαμε τις κλάσεις, μετά καταφέραμε και μάθαμε τον πολυμορφισμό, καταφέραμε επίσης και μάθαμε την ενθυλάκωση των δεδομένων. Ε, ωραία, τώρα έρχεται λοιπόν η κληρονομικότητα σαν το τελευταίο βαρύ κομμάτι, το οποίο προστίθεται σαν ε, βασικό φιλοσοφικό εργαλείο και όλα στο προγραμματισμό. Τι είναι λοιπόν η κληρονομικότητα. Πάμε να ορίσουμε την κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα παίρνει μια υφιστάμενη κλάση την οποία έχουμε φτιάξει και σου θυμίζω ότι μία κλάση είναι μία έννοια εντάξει και πηγαίνει και την επαυξάνει σε μία καινούρια έννοια κλάση προσθέτοντας σε αυτή χαρακτηριστικά μέλη μεθόδους. Τώρα, σχηματικά συνηθίζεται να αναπαρίσταται ως εξή. Έχουμε μια βασική κλάση και πηγαίνει η παραγόμενη κλάση και την επαυξάνει προσθέτοντας καινούργια πράγματα και λέμε ότι η παραγόμενη κλάση κληρονομεί τη βασική κλάση και βάζουμε και αυτό το βελάκι το οποίο ξεκινάει από την παραγόμενη κλάση και πηγαίνει στη βασική κλάση. Τώρα με βάση αυτά που είπαμε ίσω θα ήταν καλύτερα να το εξή ότι η παραγόμενη κλάση της περιέχει μέσα της τη βασική κλάση και ύστερα πηγαίνει και την επαυξάνει προσθέτοντας καινούρια χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν ό,τι περιέχει μέσα στη βασική κλάση θα περιέχεται και μέσα στην παραγόμενη κλάση. Αυτή είναι λοιπόν η έννοια της κληρονομικότητας και χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορούμε να πάμε και να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τις λεγόμενες οντολογίες. Τι είναι τώρα οι οντολογίες. Φαντάσου ότι θες να φτιάξεις ένα πρόγραμμα λοιπόν και πας και σκέφτεσαι τι έννοιες πραγματεύεται αυτό το πρόγραμμα. Για παράδειγμα θες να φτιάξεις το πρόγραμμα ενός ζωολογικού κήπου. Εντάξει? Και πηγαίνεις και λες ότι έχουμε ένα ζώο. Το ζώο τώρα το κάθεσαι και το σκέφτεσαι και λες έχει μερικά χαρακτηριστικά έχει τα τάδε δεδομένα και έχει και τις τάδε μεθόδους. Είναι μία έννοια. Αλλά το άλογο είναι ένα ζώο. Εντάξει. Άρα έχει όλες τις ιδιότητες του ζώου, τις οποίες έχουμε σκεφτεί και τις έχουμε οργανώσει μέσα στην κλάση ζώο και επίσης πηγαίνει και προσθέτει τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν ένα άλογο. Επίσης ο σκύλος το ίδιο. Είναι ένα ζώο, Εντάξει, και από την άλλη προσθέτει και καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν ότι είναι ένα σκύλο. Και μετά συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο αυτό και φτιάχνουμε ολόκληρε οντολογίε όπω λέγονται. Οι οντολογίε τι είναι, είναι συσχετήσει μεταξύ ενιών. Συνεπώς πηγαίνουμε και λέμε ότι το λαμπραντόρ και αυτό είναι ένα σκύλο. Συνεπώς θα έχει ό,τι περιέχει ένα σκύλο και θα προσδιορίζει κάποια χαρακτηριστικά ακόμα. Το bulldog είναι ένα σκύλο και επίση θα προσδιορίζει μερικά χαρακτηριστικά ακόμα. Ήδη από τη συζήτηση αυτή που είδε, η βασική έννοια η οποία αναπαρίσταται με την κληρονομικότητα λοιπόν είναι η είναι ένα. Is a. Εντάξει και είναι το καινούργιο εργαλείο το οποίο προστίθεται όταν θες να περιγράψεις τον πραγματικό κόσμο μέσω ενός προγράμματος. Να και ακόμα ένα παράδειγμα οντολογίας είναι αυτό εδώ και τώρα βέβαια να πούμε ότι πρακτικά όταν φτιάχνει κάποιο ένα πρόγραμμα Πρώτα πρέπει να σκεφτεί τι κλάσει θα φτιάξει και τώρα πλέον έχει και ένα καινούριο τρόπο για να τις συσχετίζει μεταξύ τους που είναι να πει ότι αυτό είναι ένα από αυτά. Εντάξει. Πρόσεξε τώρα να δεις γιατί έχει μεγάλη σημασία ό,τι περιέχεται μέσα στη βασική κλάση θα μεταφέρεται αυτούσιο μέσα στην παραγόμενη κλάση. Εντάξει, προσοχή στο σημείο αυτό. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε πράγματα, γι' αυτό αν έχουμε βάλει κάποιες έννοιες μέσα στην κλάση ζω, οι οποίες δεν θα θέλαμε να υπήρχαν μέσα στην κλάση άλογο, τότε έχουμε κάνει κακή μοντιλοποίηση. Πρέπει ό,τι θα ορίσουμε στη βασική κλάση να ξέρουμε ότι θα μεταφέρεται αυτούσιο στην παραγόμενη κλάση. Και με αυτά κλείνουμε και τα δύο βασικά εργαλεία που έχουμε για την αναπαράσταση του κόσμου C++. Δηλαδή έχουμε τη σχέση είναι, η οποία είναι η ζ, και επίσης την έχει, το has το οποίο το είχαμε μελετήσει στο μάθημα 4, Πώ το χρησιμοποιούμε, δηλαδή αναπαρέσταται με ένα αντικείμενο που περιέχεται μέσα σε μία κλάση. Εντάξει? Και είναι τα βασικά εργαλεία για την αναπαράσταση καταστάσεων στη C. Τώρα, πώ σκεφτόμαστε γενικώ για την οργάνωση μια οντολογία, κάνουμε κάποιε ερωτήσει. Παραδείγματο χάρη στο παράδειγμα με τα ζώα, ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των αλόγων και των σκύλων ή αν είχε κι άλλες υποκλάσεις των ζώων γενικότερα και σκεφτόμαστε και καθόμαστε, ανάβουμε κι ένα τσιγάρο και λέμε έχουν βάρος και ύψο. άρα αυτά θα είναι μέλη, επίσης όλα τα ζώα τρώνε και τρέχουν, αυτά θα είναι μέθοδοι και το σκεφτόμαστε, το σκεφτόμαστε, το σκεφτόμαστε και φτιάχνουμε την τέλεια οντολογία μας. Έτσι. Αυτά λοιπόν θα οριστούν στη βασική κλάση και θα κληρονομούνται από κάθε άλογο και σκύλο. Τι κάνει επίσης ένα σκύλο διαφορετικό από έναν άλογο, τι τον συγκεκριμενοποιεί σε αντίθεση με άλλα ζώα, και σκεφτόμαστε την και λέμε, α, ο σκύλος, ξέρω εγώ, γαυγίζει. Έτσι, μόνο ο σκύλος γαβγίζει, κανένα άλλο ζώο δεν γαβγίζει, Επίσης, φυλάει το σπίτι. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κούρμπα σου. Αυτά λοιπόν θα οριστούν στην παραγόμενη κλάση σκύλο. Ένα αντικείμενο τη κλάση σκύλο θα περιέχει λοιπόν, το τονίζουμε για ακόμα μια φορά, όλα τα χαρακτηριστικά τη κλάση ζώο, καθώ και τα καινούργια χαρακτηριστικά που θα ορίσει. Τώρα, η εμπειρία στη μοντελοποίηση είναι αντικείμενο άλλου μαθήματο. Δηλαδή. Εμά μα ενδιαφέρει η σύνταξη, προσοχή. Η ανάλυση συστημάτων είναι το μάθημα στο οποίο πηγαίνουμε και παίρνουμε μια γενική περιγραφή του πραγματικού κόσμου και προσπαθούμε να το οργανώσουμε μέσα σε κλάσει και συσχετήσει οντοτήτων κτλ. Και, και υπάρχουν και ειδικέ γλώσσε που περιγράφουν προδιαγραφέ, όπω παραδείγματο χάρη UML. Και τι κάνουμε εκεί, δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη γλώσσα του UML, με αυτήν περιγράφουμε τον κόσμο και αμέσω μετά παίρνουμε αυτή την περιγραφή και την υλοποιούμε σε κάποια γλώσσα πραγματισμού, όπω είναι η C. Και το λόγο αυτό δεν θέλω να ξεχνάμε ότι εδώ μα ενδιαφέρει περισσότερο η σύνταξη, παρόλο που στι ασκήσει θα κάνουμε και εμεί μια προσπάθεια ε, ώστε να φτιάχνουμε οντολογίε από μια γενική εκφώνηση. Εντάξει. Τώρα, αυτά σαν μια γενική εισαγωγή του είναι η κληρονομικότητα. Πάμε τώρα να μπούμε έτσι καρφωτά στη σύνταξη τη κληρονομικότητα.